Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε εδώ στον αγώνα, διότι ο επεγμός που έχει γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης προς τους συναδέρφους μας δεν έχει όριο. Η κοροϊδία είναι τεράστια. Το ζείτε καθημερινά στα σπίτια σας. 2 χρόνια τώρα από την καταστροφική πυρκαγιά που μας κατάστρεψε, βλέπετε ότι συνεχίζεται ακόμα και τώρα να δημιουργείται πρόβλημα προεκλογικά. Φανταστείτε λοιπόν με τα εκλογικά τι θα γίνεται. Έχουμε προσπαθήσει να έρθουμε σε επικοινωνία με τα αρμόδια υπουργεία. Εκτός από την Τρίτη που μιλήσαμε τον Αμυρά και μάσα για τις κουβέντες του, δεν ήξερε τι να πει, ούτε ξανασήκωσαν τηλέφωνο, ούτε ήρθαν ξανά σε επικοινωνία μαζί μας. Συγκεκριμένα εχθές που μίλησε ο γραμματέας του Σωματείου με τη γραμματεία του Υπουργείου, του είπαν ότι ναι, ξέρετε κάτι κύριε Τσιβίκα, αυτή τη στιγμή ο Αμυράς είναι στα Γιάννα για τον προεκλογικό του αγώνα και δεν μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας. Παιδιά, θεωρούμε ότι η κοροϊδία τους ξεπέρασε τα όρια μας. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να παλέψουμε όπως το είπαμε από την αρχή και στην πρώτη Γενική Συνέλευση θα θυμάστε όλοι ότι σας είχα πει ότι δεν έχουμε έναν αγώνα δρόμου 100 μέτρα και κερδίσαμε όποιος βγει πρώτος. Έχουμε έναν μαραθώνιο τον οποίο μέχρι το τέλος θα το πάμε μέχρι να δικαιωθεί και ο τελευταίος συνάδελφος Ρετσινάς. Να μπει στη δουλειά, να παλέψουμε για καλύτερες μέρες στον τόπο μας, για να αποφύγουμε στο μυαλό μας και στη ψυχική μας υγεία αυτό που ζήσαμε το 2021.